Να περάσουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, βουλευτής της Β' Αθηνών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Στρατούλη. Γεια και χαρά σας. Καλά είστε? Ναι, ναι, όλα καλά. Πώς σχολιάζετε τις τελευταίες εξελίξεις με τη Χρυσή Αυγή, την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα κύριου Μιχαλολιάκου, αλλά και την μη προφυλάκηση των τριών βουλευτών του? Κοιτάξτε να δείτε, σε μια δημοκρατία από τη στιγμή που ερευνούνται εγκλήματα, όπως αυτό για την συγκρότηση συμμορίας, αλλά και για ανθρωποκτονίες ή βαριές σωματικές βλάβες, θα πρέπει να αφήσουμε τους θεσμούς, δηλαδή τη δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της. Και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έξω από την κριτική μας και η δικαιοσύνη, αλλά το βασικό είναι να κάνει τη δουλειά της και να φτάσει μέχρι τέλους. Βεβαίως δημιουργήθηκαν ερωτηματικά με τη μη προφυλάκηση χθες τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής, με το επιχείρημα ότι δεν είναι υποπτηφυγής γιατί τους γνωρίζουν και τους παρακολουθούν, ή με το επιχείρημα ότι δεν θα διαπράξουν καινούργια αδικήματα. Το γεγονός ότι χτύπησαν συναδέλφους σας αμέσως μόλις βγήκαν από το κτίριο της εισαγγελίας της Σχολή Ευελπίδων, ότι χτύπησαν συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, καμεραμέν κλπ, αποδεικνύει του λόγου του αληθές, ότι δυστυχώς είναι επιρρεπείς ως μη προφυλακιστέοι να διαπράξουν τα ίδια βία αδικήματα σε βάρος άλλων πολιτών. Κύριε Στρατούλη, πιστεύετε ότι με τα τελευταία γεγονότα με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, οι ψηφοφόροι, μάλλον το ποσοστό ψηφοφορίας του κόμματος, θα είναι το ίδιο? Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό, όπως σας είπα, πρόβλημα είναι να ερευνηθούν καταρχή από την δικαιοσύνη τα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται βουλευτές και στελέχη της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή και τα στελέχη της δεν ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για τις ιδέες τους, όσο απεχθείς και αν είναι αυτές και σε μένα και σε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Διώκονται και γίνεται έρευνα για αυτά με βάση την ποινική διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή το θέμα δεν είναι μόνο νομικό και αστυνομικό, δεν ξεριζώνονται έτσι νεοναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις, και επειδή η Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο εγκληματική οργάνωση που τα ποινικά της αδικήματα ερευνάει δικαιοσύνη, είναι και νεοναζιστική οργάνωση, είναι και ζήτημα πολιτικό το πώς θα μειωθεί, το πώς θα εξαρθρωθεί ή θα μειωθεί η επιρροή της. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι αιτίες οι οποίες γιγάντωσαν τη Χρυσή Αυγή. Γιατί μπορεί να έχεις τον Μιχαλολιάκο ή το Λαγό ή αύριο τον κύριο Παπά στον Κορυδαλό και την ίδια στιγμή να παραμένει να αυξάνει η επιρροή της Χρυσής Αυγής. Και η πολιτική αιτία, η βασική πολιτική και κοινωνική αιτία, είναι οι εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές που οδηγούν στην πείνα, στη φτώχεια, στη δυστυχία, στις αυτοκτονίες και στην απόγνωση και την απελπισία μεγάλα τμήματα του λαού μας, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οδηγούν κάποια από αυτά και στην κάλπη της Χρυσής Αυγής. Επομένως, το ξερίζωμα του νεοναζισμού και του φασισμού από τον τόπο μας συνδέεται άρρηκτα με την ανατροπή των μνημονίων, με το διώξιμο της Τρόικας και με την κατάρρευση, με την ανατροπή της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που υπηρετούν αυτές τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές. Μνημόνια και αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής δεν γίνεται. Με 1,5 εκατομμύριο ενέργους, 3 εκατομμύρια φτωχούς και 4.000 αυτοκτονημένους και ξερίζωμα των νεοναζιστικών ιδεών, πάλι δεν γίνεται. Επομένως, χρειάζεται μια συνολικότερη πολιτική ανατροπή για να αντιμετωπιστεί ριζικά και αυτό το φαινόμενο. Κύριε Στρατούλη, μετά από όλα αυτά που και εσείς είπατε, οικονομική κρίση, αύξηση στη τιμή του πετρελαίου, σε λίγες μέρες θα πρέπει ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο. Απ' την άλλη, έχουμε τις εξελίξεις με τη Χρυσή Αυγή, έχουμε την Τρόικα που κάθε τόσο είναι εδώ και χτυπάει την πόρτα όλων των Υπουργείων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών? Κοιτάξτε, εμείς δεν μιλάμε για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Εμείς ζητάμε εκλογές. Ζητάμε γενικές, καθολικές, βουλευτικές εκλογές. Και ζητάμε εκλογές ώστε ο λαός μας και με την ψήφο του και με τους αγώνες του στην πορεία προς αυτές τις εκλογές να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση που υπηρετεί την Τρόικα και τα μνημόνια και να ανοίξει με την ψήφο του νέους ελπιδοφόρους δρόμους για την πατρίδα μας. Δηλαδή να αναδείξει πρώτη δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια αριστερή κυβέρνηση που θα αποδεσμεύσει
και θα απελευθερώσει τη χώρα και το λαό μας από τα μνημόνια της καταστροφής, από τις δανειακές συμβάσεις της ντροπής, και στη θέση τους θα εφαρμόσει μια αναπτυξιακή πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, στήριξης των λαϊκών εισοδημάτων και αποκατάστασης των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο φως της δημοσιότητας, κύριε Στρατούλη, τις τελευταίες ημέρες δόθηκαν μαρτυρίες αλλά και ονόματα αστυνομικών οι οποίοι είχαν εμπλοκή με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Θεωρείτε ή μάλλον σαν κόμμα σας προβληματίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, δεν μας προβληματίζει. Το γνωρίζουμε αυτό το ενδεχόμενο. Έχουμε κάνει καταγγελίες πάρα πολλές τα τελευταία 3 χρόνια και ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια και ιδίως τα τελευταία 3,5 χρόνια του μνημονίου. Πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές ερωτήσεις στη Βουλή, δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή, δημόσιες καταγγελίες. Δυστυχώς υπήρχε ανοχή από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και κυρίως από την κυβέρνηση Σαμαρά που έχουμε τους τελευταίους 15 μήνες, ανοχή και στις εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής, αλλά ανοχή και στην διείσδυση της Χρυσής Αυγής, αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος, στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, στον στρατό. Αυτό που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα είναι να ξεριζωθούν αυτά τα σταγονίδια, να ξεριζωθούν αυτοί οι νεοναζιστικοί θύλακες, οι θύλακες συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή, στον κρατικό μηχανισμό, να μπει παντού φως και βεβαίως όσο αφορά σώματα όπως η αστυνομία και η ΕΕΠ, να υπάρχει διαρκής κοινοβουλευτικός έλεγχος από μια συγκεκριμένη αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ποια είναι η στάση, κύριε Στρατούλη, που θα κρατήσει από εδώ και έπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας και εσείς σαν βουλευτές του κόμματος αυτού απέναντι στη Χρυσή Αυγή, απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις που καθημερινά απασχολούν πάρα πολύ κόσμο? Κοιτάξτε, εμείς απέναντι στη Χρυσή Αυγή θα συνεχίσουμε να έχουμε τη στάση που είχαμε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι είναι νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να περιοριστεί η πολιτική της επιρροή με ιδεολογικό πολιτικό τρόπο, με καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης, ιδιαίτερα στα σχολιά και στα νέα παιδιά, με ευθύνη της πολιτείας της ιστορικής μνήμης για να γνωρίζουν ότι η χώρα μας είχε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τη δράση των ναζιστών και η Ευρώπη δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς από τις δολοφονικές και καταστροφικές τους πολιτικές στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε πει ότι θα αντιμετωπίζουμε με μεγάλες κινητοποίησεις του λαού σε περιοχές στις οποίες είτε επιδιώκει να έχει μια εγκληματική δράση είτε την έχει πραγματοποιήσει αυτή την εγκληματική δράση, και ταυτόχρονα θα επιμένουμε ότι όποιες ενέργειες των νεοναζιστών είναι και παράνομες, είναι και εγκληματικές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την πρώτη στιγμή δια του νόμου. Με αυτά που προβλέπει ο νόμος, με αυτά που προβλέπει ο ποινικός κώδικας, με αυτά που προβλέπει το Σύνταγμά μας, με αυτά που προβλέπει ο νομικός μας πολιτισμός. Μια και είπατε Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι, συγγνώμη Νικολέτα, ότι οι εκλογές γίνονται κάθε τετραετία. Για ποιο λόγο να προχωρήσουμε σε προώρες εκλογές? Μα εκλογές δεν έγιναν ποτέ ακριβώς την τετραετία. Πάντα υπήρχαν είτε εθνικοί, είτε κοινωνικοί, είτε άλλοι λόγοι που έγιναν νωρίτερα. Και το Σύνταγμα επίσης λέει και κάτι άλλο, αν το προσέξατε, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση της χώρας να μην είναι σε δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα. Πράγμα το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, διότι όπως γνωρίζετε η κυβέρνηση αυτή εκλέχτηκε, δηλαδή τους ψήφους που πήραν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 2012 τους πήραν με κεντρική προεκλογική δέσμευση ότι θα επαναδιαπραγματευτούν το μνημόνιο και ότι δεν θα πάρουν νέα μέτρα σε βάρος μισθών και συντάξεων. Δυστυχώς αθέτησαν τις βασικές τους προεκλογικές δεσμεύσεις απέναντι στον λαό, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό και τη λύση, αυτός που μπορεί να τη δώσει σε αυτήν την τραγωδία, την πολιτική και κοινωνική τραγωδία, είναι μόνο ο ελληνικός λαός και με τους αγώνες του και φυσικά όπως προβλέπει η δημοκρατία μας και με την ψήφο του. Ποιες θα είναι, κύριε Στρατούλη, οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή το αύριο της Ελλάδας? Κοιτάξτε, το αύριο της Ελλάδας, εάν συνεχιστούν οι μνημονιακές πολιτικές, θα είναι η ολοκλήρωση της οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής καταστροφής που συντελείται στην χώρα μας και η πλήρης μετατροπή της Ελλάδας σε προτεκτοράτο της Τρόικας και σε απικία χρέους.
Για να μην έχουμε αυτό το μέλλον η πατρίδα μας, εμείς επιδιώκουμε να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση, αυτές τις πολιτικές. Θεωρούμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι αντιμνημονιακές, αναπτυξιακές πολιτικές που θα στηρίζουν και θα ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού και όχι τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των τοκογλύφων δανειστών της χώρας. Και δίνουμε μάχη αυτή την εναλλακτική προοπτική, την εναλλακτική λύση, την ελπίδα που υπάρχει για τη χώρα μας να την κατανοήσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δίνουμε μάχη να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι και μπορούμε και θέλουμε και ξέρουμε να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε την ρότα στα βράχια, η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή και από την κυβέρνηση και από την Τρόικα για τις τύχες και το μέλλον της χώρας. Κύριε Στρατούλη, στις προηγούμενες εκλογές υπήρχε πολλής κόσμος ο οποίος έδωσε την ψήφο του στη Χρυσή Αυγή από αγανάκτηση. Το ποσοστό αυτό πιστεύετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί? Πρέπει να δούμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα γίνουν οι εκλογές. Πρέπει να ξέρουμε το πόσο έχει προχωρήσει η έρευνα της δικαιοσύνης και πόσο τηρώντας το Σύνταγμα και το νομικό μας πολιτισμό είναι πιστικά τα κεφερέγγια τα συμπεράσματά της. Και από την άλλη πρέπει να δούμε και το τι πολιτικές θα εφαρμόζουμε στη χώρα μας εκείνη την περίοδο. Επιδίωξη δική μας είναι και θα το πούμε ευθαρσώς στον ελληνικό λαό. Στις εκλογές που θα γίνουν, όταν γίνουν, εμείς επιδιώκουμε να γίνουν το γρηγορότερο δυνατό, ο λαός να χρησιμοποιήσει την ψήφο του για δύο λόγους. Πρώτο, για να βγάλει στο περιθώριο τους νεοναζιστές, την νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με την ψήφο του, να μην της δώσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και δεύτερο και το τελευταίο, να τιμωρήσει, να μειώσει, να συρρυκνώσει τις δυνάμεις των μνημονίων και να αναδείξει μια πανίσχυρη αριστερά, ένα πανίσχυρο ΣΥΡΙΖΑ για να χαράξουμε νέους ελπιδοφόρους δρόμους για το λαό και την πατρίδα μας. Κύριε Στρατούλη, η δικαιοσύνη, μάλλον όλοι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ας ελπίσουμε ναι, να κάνει... δεν σας ακούω. Λέω ότι η δικαιοσύνη, όλοι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Μακάρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, να μπουν τα πράγματα σε ένα σωστό δρόμο και να πάψει πια ο ελληνικός λαός να περνάει τις δύσκολες αυτές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Βέβαια, κύριε Στρατούλη, να σας... απόλυτα σύμφωνοι σε αυτό. Κύριε Στρατούλη, βέβαια, να σας πω ότι ακούστηκαν από πολλούς κύκλους, νομικούς κύκλους θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το πόρισμα του ανακριτή ήταν βιαστικό. Κοιτάξτε, δείτε, από ό,τι είδατε, εμείς έχουμε επιλέξει από την πρώτη στιγμή να μην κάνουμε δημόσια κρίση για τις ενέργειες της δικαιοσύνης σε αυτή τη φάση. Κυρίως την κριτική την οποία ασκήσαμε δεν είναι για τις ενέργειες της δικαιοσύνης, κυρίως την κριτική την οποία ασκήσαμε και ασκούμε είναι για τις ενέργειες της κυβέρνησης, που ενώ έδειχνε προκλητική ανοχή προς τις εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής και στη διείσδυσή της σε θύλακες του κρατικού μηχανισμού, προσπάθησε να αξιοποιήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης με επικοινωνιακά σόου, με βιαστικές κινήσεις και με πολιτική εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος για να την χρησιμοποιήσει αυτή την πολιτική εκμετάλλευση όχι σε βάρος της Χρυσής Αυγής αλλά κυρίως σε βάρος του βασικού της αντίπαλου της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, επιστρατεύοντας μάλιστα και τη θεωρία των δύο άκρων που είναι μια επικίνδυνη, ανιστόρητη θεωρία και για το λαό και για τη δημοκρατία, το να εξισώνεις εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου με πολιτικές θέσεις ενός κόμματος, πολιτικού κόμματος της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν δεύτερο κόμμα της εκλογές και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πρώτο. Σε αυτά ασκούμε συστηματική και δρυμύτατη πολιτική κριτική και όχι τόσο στις ενέργειες της δικαιοσύνης που είναι ένας θεσμός της δημοκρατίας μας, ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να λειτουργήσει και να κάνει τη δουλειά του. Κύριε Στρατούλη, η βάση της Χρυσής Αυγής, και όταν λέμε βάση εννοούμε τους ψηφοφόρους της, πιστεύετε ότι θα συνεχίσουν να πιστεύουν στο κόμμα αυτό? Και δεν μιλάω τόσο για το πιο σκληροπυρηνικά μέλη της Χρυσής Αυγής. Γενικώς για τους ψηφοφόρους, θα συνεχίσουν να πιστεύουν έπειτα από αυτά τα γεγονότα που έγιναν? Κοιτάξτε να δείτε, ένα ποσοστό από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, ένα ποσοστό ψηφοφόρων τους, πάρα πολύ μικρό, δηλώνουν ότι είναι νεοναζιστές. Αυτοί θα συνεχίσουν, αλλά αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό και δεν μπορεί να τους δώσει πολιτική εκπροσώπηση. Θα τους έχει με την ψήφο του ελληνικός λαός το πολιτικό, ιδεολογικό και αξιακό περιθώριο που τους είχε τόσα χρόνια τώρα, από το 1987. Από εκεί και πέρα υπήρχαν αγανακτισμένοι πολίτες, οι οποίοι για εκδίκηση πάνω στην αγανάκτησή της ή για όποιο άλλο λόγο, γιατί
δεν πίστηκαν από άλλες πολιτικές δυνάμεις ή από εμάς από την αριστερά ή από άλλες πολιτικές δυνάμεις να κάνουν άλλες επιλογές, το τι θα κάνουν αυτοί εξαρτιέται και από το τι πολιτικές θα εφαρμόζονται στη χώρα μας και κυρίως εξαρτιέται από το τι πολιτικές θα έχουμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή έχουμε να τους δώσουμε μια φερέγγια, ριζοσπαστική και ταυτόχρονα πιστική εναλλακτική πρόταση. Ότι δηλαδή υπάρχει άλλος δρόμος από τις μνημονιακές πολιτικές και ότι υπάρχει άλλος δρόμος από το να ψηφίζουν νεοναζιστικές οργανώσεις που είναι ταυτόχρονα και εγκληματικές. Κύριε Στρατούλα, ανησυχείτε και δεν σας ρωτάω μόνο απλά ως βουλευτή, σας ρωτάω και ως πολίτη και σίγουρα σαν βουλευτή. Ανησυχείτε για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Θα προφυλακιστούν πολύ βασικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, κάποιοι άλλοι βέβαια είναι έξω. Ανησυχείτε για αυτά που θα γίνουν από αύριο, από σήμερα ίσως. Σας είπα, ανησυχώ για αυτά που θα γίνουν από αύριο, αν δεν υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης των αιτιών που γιγαντώνουν τέτοια νεοναζιστικά και εγκληματικά φαινόμενα. Αν δεν πάρθουν μέτρα για την αναθεώρηση ή την αλλαγή της συνθήκης Δουβλίνου 2, που μετατρέπει την χώρα μας σε αποθήκη ψυχών, εκατοντάδων χιλιάδων ψυχών, μετανάστες που μπαίνουν στην Ελλάδα δεν θέλουν να μείνουν και εγκλωβίζονται, θα δίνεται και πάλι η δυνατότητα στη Χρυσή Αυγή, στην κάθε Χρυσή Αυγή, στην κάθε νεοναζιστική οργάνωση να σπεκουλάρει επάνω στο μεταναστευτικό. Εάν δεν πάρθουν μέτρα για την αντιμετώπιση της αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όπως η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης των υπουργών και μια σειρά άλλα μέτρα αποκατάστασης της πολιτικής, θα συνεχίσει αυτό το ίδιο φαινόμενο να ψαρεύει στα θολά νερά. Εάν λιδωρείται από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δυστυχώς καιρό τώρα ξέπλαιναν και επικοινωνιακά τη Χρυσή Αυγή, εάν λιδωρείται η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μιλά για ακύρωση των μνημονίων και για μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική που θα τα αντικαταστήσει και δείχνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης και αντίπαλες πολιτικές μας δυνάμεις στο λαό ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ότι η μοίρα της Ελλάδας είναι μόνο τα μνημόνια, η φτώχεια, η δυστυχία και η ανεργία, πάλι θα γιγαντώνονται τέτοια φαινόμενα. Επομένως, για να μην γιγαντωθούν τέτοια φαινόμενα, η λύση είναι πολιτική και νομίζω ότι σε όσα είπα στη συνέντευξή μου μέχρι τώρα, την έχω παρουσιάσει και να λύσει αυτή την πολιτική λύση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στάμα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.